Κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και μας εκπλήσει όλους το γεγονός, θετικά μας εκπλήσει, ότι μια γυναίκα με τη δική σας πορεία ζωής σήμερα είναι η πρώτη πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας. Κύριε Χαριτάτο, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι και αυτό ένα βήμα μπροστά και για την Ένωση, νομίζω και για το τραπεζικό σύστημα, ότι μια γυναίκα, υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια γυναίκα να προωθήσει δράσεις για το καλό της πατρίδας μας. Από αυτή τη θέση. Ποια είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών σήμερα, με το χέρι στην καρδιά? Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να πω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει στηριχθεί πολλαπλώς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με το νέο σύστημα της Τραπεζικής Ένωσης είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με τους εποπτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η φερεγγιότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να υπάρχει και ρευστότητα. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι μόλις χτες είχαμε από το ΕΛΑ, από την ειδική γραμμή 1,4 δις, είναι ένα παράδειγμα για το οποίο ότι σε καθημερινή βάση το τραπεζικό σύστημα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις. Σας διαβάζω, κυρία Πρόεδρε, μια δήλωση του Κριστιάνου Αγιέ, του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, πρόσφατη δήλωση, ο λίγων ωρών, ο οποίος χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για όλους μας και για την ελληνική πραγματικότητα. Διευκρινίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες πιθανόν να μην έχουν στο μέλλον ενέχειρα για τη χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν συνεχιστεί η αβεβαιότητα και δεν υπάρξει εντός λίγων ημερών συμφωνία. Βλέπετε τέτοιο κίνδυνο εσείς? Αυτή είναι η θέση όλων μας. Δεν υπάρχουν, κύριε Χαριτάτο, περιθώρια εφησυχασμού. Είμαστε στα όρια. Πρέπει να κλείσει αυτή η συμφωνία για να αποκατασταθεί η ρευστότητα και να μην υπάρξουν τέτοιοι νέοι κλειδονισμοί, όπως παραδείγματος χάρη ένα κούρεμα των ενεχείρων. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις ελληνικές τράπεζες, διότι θα σήμαινε μία μείωση της ρευστότητας, κάτι το οποίο κάτω από τις σημερινές συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Επομένως, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε όλοι είναι ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τις δύο μεριές, και από τους εταίρους και από τους θεσμούς και από την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει αυτή η συμφωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, και να δώσει και μια αναπτυξιακή προοπτική. Έχετε δώσει αυτό το μήνυμα ευθέως και στον ένα πρωθυπουργό? Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει αυτό το μήνυμα από όλους τους παράγοντες της αγοράς και από το τραπεζικό σύστημα, αλλά το ίδιο μήνυμα πρέπει να σταλεί και στους θεσμούς, διότι όπως κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, να βρεθεί πραγματικά μια μέση λύση, η οποία να είναι για το καλό της Ελλάδας και της ανάπτυξης. Αν δίνετε ένα χρονικό ορίζοντα όπου θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα κόκκινα σημεία, στα όρια δηλαδή των ελληνικών τραπεζών, όπου εκεί θα αρχίσετε να ανησυχείτε μέσα από την ισχυρή θεσμική ιδιότητά σας, ποια είναι αυτά? Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ήδη στα όρια του, ανησυχεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα. Α, λέτε και ότι είμαστε ήδη. Είμαστε σε καθημερινή βάση σε εγρήγορση. Ακροβατούμε δηλαδή ανάμεσα σε κίνδυνο και κίνδυνο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες είχαμε μία εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Αυτή η εκροή καταθέσεων αναπληρώνεται μέσω της ειδικής γραμμής που παρέχει και της ρευστότητας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με υψηλό σχετικά κόστος, με 1,5%, και επομένως δίνεται σταγόνα-σταγόνα ρευστότητας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτές δεν είναι ομαλές συνθήκες, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ξανά ομαλοποίηση της αγοράς, να αποκατασταθεί η ρευστότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε και δάνεια και να υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Και κυρίως και για τη χρηματοδότηση, να υπάρξει αγορά εντόκων γραμματείων και να υπάρξει χρηματοδότηση στην οικονομία στο σύνολό της. Για λίγες ώρες δεν μπορούσαν να εκταμιεύσουν ποσά, τα ATM δεν έδιναν ρευστό, δεν έδιναν χρήμα στους πολίτες. Το σύστημα δίαση ήταν σαν να κατέρευσε. Τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, ήταν μια τεχνική εμπλοκή η οποία ξεπεράστηκε, αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος. Όταν ο κόσμος
φοβάται ότι μπορεί να μην έχει, να μην έχει τη σύνταξή του και όταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι μία ανησυχίας και υπάρχει τέτοια ανασφάλεια στον κόσμο, ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Ήταν απλό περιστατικό, κυρία Πρόεδρε, ήταν, δεν είχαμε χρήματα. Όχι, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ήταν τεχνικό δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ουσιαστικά υπήρξε μια καθυστέρηση 2 ώρων, 2,5 ώρων, ακριβώς λόγω τεχνικών προβλημάτων. Είστε ικανοποιημένοι εσείς από το επίπεδο μέχρι στιγμής των διαπραγματεύσεων? Έχουμε μετρήσει μήνες πλέον, δεν είναι ημέρες της νέας κυβέρνησης. Πιστεύω ότι είναι οι οδύνες του τοκετού. Η κυβέρνηση εξελέγει... Απαραίτητη διαδικασία, λέτε. Είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις και επειδή, όπως ξέρετε, πάντοτε είχα, στην επαγγελματική μου καριέρα έχω βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αρκετές φορές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές αποκλίσεις στην αρχή, η προσέγγιση και η διαδικασία εξέβρεσης κοινού τόπου δεν είναι εύκολη και οι οδύνες μερικές φορές είναι μεγάλες. Υπήρξαν στιγμές που αισθανθήκατε ότι οι εταίροι ή τα πρόσωπα μέσα στο Eurogroup μας πίεζαν τόσο σε σημείο εκβιασμού? Δεν είναι λίγες φορές που επίσημα η κυβέρνηση, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για εκβιασμό, ακόμα και για παραπλάνηση. Δεν έχω προσωπικές εντυπώσεις. Από την εμπειρία μου, από διαπραγματεύσεις γενικότερα, πάντοτε υπάρχουν στιγμές που και τα πνεύματα οξύνονται, μετά ομαλοποιούνται οι σχέσεις. Αυτά είναι κομμάτι της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η αντιπολίτευση έχει φωνές που βοηθούν την έξοδο από το τούνελ, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν και φωνές ή συμπεριφορές οι οποίες εξυπηρετούν περισσότερο την πλευρά των ξένων, των εκτός συνόρων, αν θέλετε? Κύριε Χαριτάτο, πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι παράγοντες και κυρίως όσοι μιλούμε δημόσια, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε σε όλα τα κόμματα, είτε στη Βουλή, είτε στον δημόσιο διάλογο, θα πρέπει πλέον να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το τι λέμε. Η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό για μένα πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να αλλάξουμε από κοινού αυτή την εικόνα. Δεν πρέπει η Ελλάδα να είναι πρόβλημα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι αξία. Και να πείσουμε όλοι μαζί, οι πολιτικοί, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, οι πρέσβες μας, όσοι μιλούμε στο εξωτερικό και έχουμε ένα δημόσιο λόγο, να πείσουμε ότι η Ελλάδα έχει θετικές προοπτικές, ότι η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα της ανάπτυξης και ότι είμαστε ένας λαός που έχει πολλά προσφέρει ήδη και μπορεί να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα. Θα το διεκδικήσω το πολιτικό σχόλιο. Εκτιμάτε ότι κόμματα που βλέπουμε δημοσκοπικά να συρρυκνώνονται, σχεδόν να περιορίζονται έως και να εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη? Είναι και αυτή η μοίρα τους? Ή πιστεύω ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και να επιβιώσουν τελικά κόμματα τα οποία άλλες εποχές μπορεί και να κυβερνούσαν ή να είχαν υψηλά ποσοστά σε εκλογές ή και δημοσκοπικά? Νομίζω ότι θα υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική γεωγραφία και όσον αφορά την σύνθεση των κομμάτων, αλλά και το στελεχιακό τους δυναμικό. Και το ίδιο θα συμβεί, νομίζω, και στο συνδικαλιστικό χώρο και αλλού. Αυτή η κρίση θα έχει αφήσει αποτυπώματα σε όλους τους θεσμούς. Και είναι μια ευκαιρία. Και είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουμε και να ξαναδούμε πράγματα. Να επιστρέψουμε λίγο στη ρευστότητα και στους κινδύνους που υπάρχουν. Μιλήσαμε για τα έντοικα γραμμάτια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει οδηγία, αποφεύγει τα δικά μας έντοικα γραμμάτια. Αποφεύγει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτηθεί μέσω αγοράς εντόκων γραμματείων του Δημοσίου και αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι με την συμφωνία θα υπάρξει άρση αυτού του εμποδίου, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω εντόκων γραμματείων. Όσο αυτό το εμπόδιο καλά κρατεί, είναι μια ανοιχτή πληγή και για την ρευστότητα. Είναι φυσικό, γιατί είναι μεγάλο εμπόδιο για τη χρηματοδότηση γενικότερα του δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπαμε πριν, το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται μόνο μέσα από την
ειδική πιστοληπτική γραμμή. Ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, θα καθίσετε στο τραπέζι με τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να περιοριστεί το λεγόμενο κυνήγι των εσόδων των τραπεζών? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία συνεργασίας όλων των τραπεζών μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουμε καλά σχέδια στο πρόγραμμα Juncker, που είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αλλαγή μεγάλη σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν ένα χρόνο, να υποβάλουμε καλά χρηματοδοτικά προγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε υποστήριξη μέσω εγγυήσεων, μέσω δανείων, μέσω μετοχικών, μέσω συμπράξεων, σε αναπτυξιακά προγράμματα. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Χαριτάτο, η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, το να φτιαχτούν δουλειές σε αυτόν τον τόπο, θα εξαρτηθεί από αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Θέλω τη δική σας σκέψη, πρόταση και προς την ελληνική κυβέρνηση ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Βλέπουμε πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ξανασηκωθούν στα πόδια τους. Κοιτάξτε, άμεση λύση είναι η σωστή ρύθμιση των δανείων. Είναι προφανές ότι όταν μια οικογένεια έχει βιώσει την μείωση του εισοδήματός του, είτε λόγω ανεργίας, εκτεταμένης ανεργίας, είτε λόγω μείωσης μισθών που έγινε κτλ., δεν μπορεί να... μια μεγάλη πλειοψηφία νοικοκυριών δεν μπορούν, ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εξού και τα κόκκινα δάνεια σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αυξηθεί και είναι περίπου, κυμαίνονται μεταξύ 30 και 40% εξαρτάται από ποια τράπεζα μιλάτε. Είναι μη εξυπηρετούμενα. Τώρα, κινήσεις γίνονται και έχουν ήδη γίνει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μια μεριά μια προσπάθεια επαναρρύθμισης και αναδιάρθρωσης αυτών των δανείων, που κάθε τράπεζα έχει τη δική της στρατηγική, με καινούρια προϊόντα, με αλλαγή των όρων των δανείων κτλ., έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει το δάνειο να εξυπηρετείται. Δεύτερο, μέσα στις τράπεζες δημιουργία καινούριων δομών διαχείρισης των δανείων, τα οποία πραγματικά είναι κόκκινα. Θα προτείνατε, είναι εκτός λογικής η σκέψη που μπορεί να εκφράσει ένας πολίτης όπως είμαι εγώ, όπως είναι η ταπεινότητά μου, για μια ιστορική διαγραφή χρεών μέσα στις όσα δάνεια πρέπει να εξυπηρετηθούν? Κοιτάξτε, είναι οριζόντια, δεν μπορείς να το κάνεις και δεν πρέπει να το κάνεις. Γιατί ξέρετε το όνομά σας. Έχει περάσει... Με τον νόμο 3869, θα λέγατε. Και έχει γίνει εργαλείο που έχει σώσει οικογένειες, έχει σώσει επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και αντίθετες απόψεις, πάρα πολλές, και ίσως και να υπάρχουν και σήμερα. Όμως και αυτοί που μέχρι χθες που είχαν αντίθετη άποψη, μετά χρησιμοποίησαν το δικό σας νομικό, αν θέλετε, μονοπάτι, για να μπορέσουν να δουν λίγο φως και αισιοδοξία. Άρα από εσάς ίσως περιμένουμε άλλη μια πρόταση. Μα κοιτάξτε, ο νόμος 3869, ο οποίος, όπως ξέρουμε, υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις για τον νόμο και από τους θεσμούς και από το εσωτερικό της χώρας το 2010. Σήμερα νομίζω ότι είναι πια κοινώς αποδεκτό ότι ήταν ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά βοήθησε μέσα στην κρίση. Θα μπορούσαν οι ελληνικές τράπεζες να κοιτάξουν κατάματα τον κάθε έναν πελάτη τους και να πούνε ότι αυτό μου κάνει έχεις αντικειμενική δυσκολία, σου διαγράφω αυτό το ποσοστό αποχρέωσου. Ένα μέρος, οι τράπεζες ήδη με τους κανονισμούς, η κάθε τράπεζα έχει μια διαφορετική πρακτική. Η κάθε τράπεζα κάνει πάρα πολλές τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Εξετάζουμε και από κοινού τι καλύτερο μπορεί να γίνει και νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα σύντομα. Έχουμε κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Η λογική της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ότι πρώτα διασώζουμε με πάση θυσία τις τράπεζες, ισορροπούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην καθημερινή του έκφραση και μετά βλέπουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη από τη μικρή επιχείρηση μέχρι μεγάλους ομίλους. Αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη, να είναι λίγο πιο απόμακρη. Πολλές φορές ακούγονται φωνές μέσα από την κυβέρνηση που λέει κοιτάμε πρώτα και μόνο τον αδύναμο πολίτη και βλέπουμε μετά για τις τράπεζες. Η δική σας θέση ποια είναι?
Η δική μου θέση ήταν και παραμένει ότι τράπεζες, οικονομία και κοινωνία πάνε μαζί. Μπορούν να πάνε μαζί. Εάν δεν πάνε μαζί, το καράβι θα οδηγηθεί στα βράχια. Οι τράπεζες έχουν τους πόρους. Εάν οι πελάτες των τραπεζών δεν είναι υγιείς και είναι υπερχρεωμένοι, οι τράπεζες δεν μπορούν να πάνε καλά. Εάν οι τράπεζες δεν πάνε καλά, δεν μπορούν να δώσουν πιστώσεις, δεν μπορούν να δώσουν ρευστότητα στην αγορά, η ίδια η οικονομία θα οδηγηθεί στα βράχια. Και αν το κοινωνικό σύνολο το ίδιο δεν έχει την ελάχιστη συνοχή, αν υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, αν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι στην απόλυτη φτώχεια, η οικονομία δεν πάει καλά και το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να πάει καλά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς τα χαρακτηρίζατε ως οικονομολόγος διεθνούς κύρους και ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών το ελληνικό χρέος? Πιστεύω ότι το ελληνικό χρέος. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα εξωτερικού δημόσιου χρέους, το οποίο λόγω της κρίσης μεταφέρθηκε και ένα μεγάλο μέρος αυτού έγινε πρόβλημα ιδιωτικού εθνικού χρέους. Δηλαδή, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν οδήγησαν ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας στην υπερχρέωση. Άρα, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το χρέος εξωτερικό ή εγχώριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, συνδέεται μεταξύ τους. Ένα. Δεύτερον, το σημερινό χρέος πρέπει να ρυθμιστεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλό και κάτω από ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την δυνατότητα πρωτογενών πλεονασμάτων στο μέλλον, χρήζει μιας γενναίας ρύθμισης και αυτό πρέπει να υπάρξει, να είναι κομμάτι της συμφωνίας με τους εταίρους μας. Αλλιώς δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθούμε με τους ρυθμούς που πρέπει να αναπτυχθούμε για να υπάρχει έξοδος από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία και την πρώτη σας συνέντευξη στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Και πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι αντοχές και δύναμη και αποτελεσματικότητα στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.